εξαπλωμένο γύρω από το παλιό βυζαντινό του κάστρο, το διδημότυχο κομμόπολη της Θράκης, έδρα δήμου και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του νομού Εύρου, διασχίζεται από τον Ερυθροπόταμο παραπόταμο του Εύρου. Εκεί χτισμένο αμφιθεατρικά, ανασκαλεύει τις μνήμες του ζώντας στο παρόν του. Από κοντά και ο ποταμός Εύρος, το σύνορο με την Τουρκία, η γρία σχατιά της Ρωμιοσύνης, ενώ απέναντι διακρίνονται ολοκάθαρα τα τουρκοχώρια με τις κόκκινες στέγες και τους κατάλευκους ψηλούς μιναρέδες. Το πέτρινο ύψωμα του μεσαιωνικού οικισμού στεφανώνεται με ισχυρά τείχη που εξακολουθούν να ορθώνουν το ανάστημά τους στο πείσμα των αιώνων. Δεξιότερα, το ύψωμα της Αγίας Πέτρας, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένη η Πλωτινούπολη των Ρωμαίων. Ο αυτοκράτορας της Ρώμης Τραϊανός πέρασε από την περιοχή εκστρατεύοντας στη Δακία, τη σημερινή Ρουμανία, το 106 μετά Χριστόν και τότε ίσως ή μετά τη λήξη του πολέμου προς τους Δάκες, συγκέντρωσε τους κατοίκους των γύρω χωριών στο χώρο του υψώματος της Αγίας Πέτρας και η πολιτεία πια αυτή πήρε το όνομα της γυναίκας του Πλωτίνης και ονομάστηκε Πλωτινούπολη, ενώ λησμονήθηκε η ονομασία του παλιού οικισμού της ελληνιστικής περίοδου. Ο αυτοκράτορας αλλά και οι διάδοχοί του στόλισαν την πόλη με λαμπρά οικοδομήματα και έργα τέχνης, από τα οποία ελάχιστα μόνον έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα. Πριν λίγα χρόνια βρέθηκε εδώ τυχαία η χρυσή πρωτομή Ρωμαίου αυτοκράτορα, που σήμερα αποτελεί το λαμπρότερο στολίδι του Αρχαιολογικού Μουσείου της Κομωτινής. Είναι ένα έργο σφυρίλατο από καθαρό χρυσό 24 καρατιών. Σε ό,τι αφορά την ταύτιση της μορφής, το πιθανότερο είναι να πρόκειται για τον αυτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβίρο, ο οποίος ενίσχυσε σημαντικά τις θρακικές πόλεις για να τις προστατεύσει από τις βαρβαρικές επιδρομές. Από την ανασκαφική έρευνα αποκαλύφθηκαν ίχνη λαμπρών ρωμαϊκών δημοσίων κτισμάτων και δείγματα κεραμικής ελληνιστικών και κλασικών χρόνων. Βρέθηκαν επίσης και ψηφιδωτά δάπεδα. Ένα από αυτά παριστάνει τη Λίδα με τον Κύκνο, σε άλλο απεικονίζονται οι άθλοι του Ηρακλή. Επισημάνθηκε επίσης ελληνιστικό και ρωμαϊκό νεκροταφείο και αποκαλύφθηκε μέρος του αρχαίου τείχους. Για πολλούς αιώνες έζησε η πόλη με το ρωμαϊκό αυτό όνομα και μνημονεύεται από αρκετούς ιστορικούς της εποχής. Ένας από αυτούς, ο Προκόπιος, έκτος αιώνας, αναφέροντας τα φρούρια που επισκεύασε ο Ιουστινιανός, συμπεριλαμβάνει και αυτό της Πλωτινούπολης. Ωστόσο, νεότερες έρευνες απέδειξαν ότι οι μηχανικοί του Ιουστινιανού οχύρωσαν όχι το λόφο της Αγίας Πέτρας όπου ήταν χτισμένη η Πλωτινούπολη, αλλά το βραχώδη λόφο στα δυτικά της, τη βουνοκορφή του σημερινού διδημοτήχου, επειδή εκτίμησαν τη φυσική οχυρή του κατάσταση και τη στρατηγική του θέση. Η Πλωτινούπολη πάβει να αναφέρεται μετά τον 8ο αιώνα και στο εξής αρχίζει η αναφορά του διδημοτήχου. Η εξαφάνιση αυτή της Πλωτινούπολης από το προσκήνιο της ιστορίας συμπίπτει κατά τους ιστορικούς με την καταστροφή των πόλεων της Θράκης από τον ηγεμόνα των Βουλγάρων Κρούμο στα 813, όταν αυτός έφτασε στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης και μην μπορώντας να την καταλάβει, ξέσπασε τη μανία του σε άλλες πόλεις και χωριά της Θράκης. Πλάι όμως στην πόλη της Πλωτινούπολης ήταν ο οχυρός βράχος του διδημοτήχου με τα ισχυρά τείχη του και εκεί θα ζήτησε άσυλο ο πληθυσμός της. Από τότε αρχίζει η ανάπτυξη του διδημοτήχου που πήρε το όνομά του από τις δύο οχυρωμένες πόλεις που υπήρχαν δίπλα-δίπλα. Ανάκτορα και μεγαλοπρεπείς ναοί χτίζονται μέσα στο φρούριο, ισχυροποιούνται τα κάστρα και οι πύργοι του
και σπίτια χτίζονται γύρω από αυτό. Μπορούσε να παρέχει καταφύγιο στους κατοίκους και αποθήκευση της αγροτικής παραγωγής σε περιόδους κινδύνου. Είχε στέρνες, αποθήκες, φούρνους, ανεμόμυλους και ό,τι ήταν απαραίτητο για τον πολιορκούμενο κατά καιρούς πληθυσμό. Έγινε ένα από τα ισχυρότερα φρούρια της Θράκης και το φρούριο φυλακή από τα φοβερότερα της εποχής. Παίζει έτσι ένα όλο και πιο σπουδαίο ρόλο στην ιστορία της περιοχής. Σεριανώντας στο κάστρο είναι ένας περίπατος ανά τους αιώνες, ανάμεσα σε ερείπια, βράχους, σπηλιές και άλλα έργα του ανθρώπου. Ο επισκέφτης ξαφνιάζεται από τον τεράστιο αριθμό των υπόσκαφων λαξευμάτων που συναντά σε κάθε του βήμα. Πρόκειται για λαξευμένα στο βράχο ενδιετήματα με διαστάσεις οι οποίες μπορούν να φτάσουν εκείνες ενός μεσαίου μεγέθους σπιτιού. Από τις ανασκαφικές έρευνες αποκαλύφθηκαν λαξεύματα για πιθάρια, δοκοθήκες, άπειρες λαξεύσεις για περισυλλογή νερού, εσωτερικές κλίμακες, λαξευμένα ράφια για τοποθέτηση κυροπηγείων, μικρών αγκείων κλπ. Αναπτυσσόταν διαδοχικοί χώροι οι οποίοι είτε επικοινωνούσαν μεταξύ τους με λαξευμένες στο βράχο εσωτερικές κλίμακες ή χωρίζονταν από στενότατους δρομίσκους και αυτούς λαξευμένους στο βράχο με τρόπο τέτοιο που διαμόρφωναν ένα τμήμα οικισμού εξαιρετικά στενόχωρο με συνεχόμενους όγκους σπιτιών και χωρίς αύλιους χώρους. Οι ανοδομές των σπιτιών ήταν κατασκευασμένες από ευτελή υλικά, πλίνθους λίθους και με λάσπη ως συνδετικό υλικό, ενώ ιδιαίτερα εκτεταμένη ήταν η χρήση του ξύλου. Ισχυροί άνδρες εδρεύουν εδώ και άλλοι εξορίζονται στο φρούριο, όπως ο Βάρδασος Σκληρός που τιμωρήθηκε για τη στάση του κατά του βασιλείου του Βουλγαροκτώνου. Ο μεγάλος εκείνος Βυζαντινός Αυτοκράτορας συχνά χρησιμοποίησε το Δηδημότυχο ως βάση των εξορμήσεών του για τις εκστρατείες του κατά των Βουλγάρων. Η σπουδαιότητά του φάνηκε και την εποχή των Σταυροφοριών. Στα 1189 καταλαμβάνεται από τους σταυροφόρους του Γερμανού Φρυδερίκου Βαρβαρόσα που ήθελε με τον τρόπο αυτό να εκβιάσει το Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ισαάκιο Άγγελο στην Τρίτη Σταυροφορία. Εδώ είχαν καταφύγει οι κάτοικοι της Αδριανούπολης και όλης της περιοχής που όμως είτε σφαγιάστηκαν είτε πουλήθηκαν ως σκλάβοι από τους κατακτητές. Λίγα χρόνια αργότερα κατάπληκτοι έμειναν οι σταυροφόροι της 4ης Σταυροφορίας όταν αντίκρισαν τα κάστρα του Δηδημοτήχου το καλοκαίρι του 1204. Κατέλαβαν και αυτοί με τη σειρά τους την πόλη και ο αρχηγός τους Βονιφάτιος Μονφερατικός οχυρώθηκε στο κάστρο. Στο χρονικό της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης, ο Γοδεφρίνος Βιλεαρδουίνος διηγείται. Ο Μαρκίσιος έφτασε σε ένα κάστρο που λεγόταν Ντίμος και ήταν πολύ όμορφο και πολύ δυνατό και πολύ πλούσιο. Ο Μαρκίσιος είχε οχυρωθεί στο Ντίμος, που ήταν το πιο ισχυρό κάστρο της Ρωμανίας και ένα από τα πιο πλούσια. Αλλά και για την καταστροφή του Δηδημοτήχου από τους Βουλγάρους μας δίνει πληροφορίες ο Βιλεαρδουίνος. Ο Ιωαννίτζης, ο βασιλιάς της Βλαχίας και της Βουλγαρίας, προχώρησε μέχρι το Δηδημότυχο, γκρέμισε τα τείχη με τους καταπέλτες του, το κατάλαβε και ισοπαίδωσε τα τείχη μέχρι τη γη. Και έκανε επιδρομές σε όλη την περιοχή και άρπαξε άντρες και γυναίκες και παιδιά και ζώα και έκανε μεγάλη καταστροφή. Από αριστοκρατική γενιά του Βυζαντίου Γόνος ήταν ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Ιωάννης Βατάτζης που γεννήθηκε στο Δηδημότυχο το 1193. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης κατέφυγε και αυτός στη Νίκαια όπου έγινε ένας από τους σπουδαιότερους αυτοκράτορές της. Ελευθέρωσε από τους Φράγκους Σταυροφόρους όλη τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου, προστάτευσε τη γεωργία και τις τέχνες. Ο αυτοκράτορας αυτός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και πλέον ακέραιες μορφές Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Δίκαια σήμερα, κεντρικός δρόμος του Δηδημοτήχου, φέρει το όνομα του Ιωάννη Βατάτζη, που τον βλέπουμε εδώ σε ιστορημένο χειρόγραφο της εποχής.
και μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, στο Διδημότυχο διαδραματίστηκαν γεγονότα καθοριστικά για το μέλλον του Βυζαντινού κράτους. Το Διδημότυχο όχι μόνο επιβιώνει σε μια περίοδο που η κατάρρευση των πόλεων της Θράκης παίρνει μεγάλες διαστάσεις, αλλά και αναδεικνύεται στη μόνη ασφαλή πόλη κάστρο της περιοχής, η κατοχή της οποίας σήμαινε και τον έλεγχο της Θράκης. Ήταν στις αρχές του 14ου αιώνα όταν διαμάχες άρχισαν στην αυτοκρατορική οικογένεια. Η σύγχυση των καιρών που αποσύνθεσε οριστικά το κράτος και εγκατέστησε τους Τούρκους στην Ευρώπη. Εδώ ήταν η πρωτεύουσα του Ανδρώνικου III του Παλαιολόγου και μετά του Ιωάννη Καντακουζινού που απεικονίζεται εδώ ως αυτοκράτορας και ως μοναχός. Αυτός ο Ιωάννης Καντακουζινός ήταν που στασίασε κατά του αυτοκράτορα και έγινε αυτοκράτορας ο ίδιος. Στέφθηκε μάλιστα εδώ τη μέρα του Αγίου Δημητρίου στις 28 Οκτωβρίου του 1341 ενώπιον ευγενών, συγγενών, συγκλητικών και στρατιάς. Η στέψη του έγινε εδώ, στο ναό του Αγίου Γεωργίου Παλαιοκαστρίτη, που στα ερείπια του υψώνεται σήμερα η ομώνυμη εκκλησία των Αρμενίων. Στέφθηκε μπροστά στην εικόνα της Θεομήτωρος και φόρεσε τα πορφυρά υποδήματα προνόμιο Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Μαζί έσταψε και τη σύζυγό του Ειρήνη. Την ίδια μέρα, ο Ιωάννης ζητάει την ευλογία του χαρισματικού Μητροπολίτη Διδημοτήχου Ιλαρίωνα. Ο γέροντας προφητεύει αποτυχίες και εμπόδια για την αρχή, αλλά και την τελική επικράτηση του αυτοκράτορα. Μικρή δόση φαντασίας χρειάζεται για να φέρει στο νου τη μεγάλη συνοδεία του Καντακουζινού με τις πολυτελείς στολές και τα πολύχρωμα λάβαρα να οδεύει στην εκκλησία. Την τελετή της στέψης και τις ζητογραφιές και επιθυμίες των στρατιωτών και του λαού. Τις κοδωνοκρουσίες και τις ψαλμωδίες. Αλίμονο όμως, οι κοδωνοκρουσίες εκείνες σήμαιναν και την ώρα της διάλυσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μέρες μεγαλείου για το Διδημότυχο. Μεγαλείου, αλλά και εθνικής κατεσχήνης. Γιατί το αποτέλεσμα εκείνης της εμφύλιας διαμάχης των μεγάλων Βυζαντινών οικογενειών ήταν από τη μια μεριά Σέρβοι, Κουμάνοι και Βούλγαροι να μπορούν να αλεηλατούν και να καταλαμβάνουν τα εδάφη της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και από την άλλη οι Τούρκοι, πότε ως σύμμαχοι του Καντακουζινού και πότε ως επιδρομής, να καταφέρουν να βάλουν πόδι στην Ευρώπη. Δύο γυναίκες ξεχωρίζουν μέσα στη θύελλα της εποχής. Η Θεοδώρα Παλαιολογίνα Αγγελίνα Καντακουζινή, μητέρα του Ιωάννη Καντακουζινού, γυναίκα ισχυρότατου χαρακτήρα και διοικητικών ικανοτήτων, στην οποία είχε κατά καιρούς ανατεθεί η διοίκηση της πόλης και όλων των γύρω περιοχών. Η δεύτερη μορφή είναι η σύζυγος του Ιωάννη Καντακουζινού, η Ειρήνη, η οποία κρατάει την πόλη κατά τη διετή απουσία του σύζυγου της, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία επιθέσεις, δολιοφθορές και μηχανογραφίες. Η Ειρήνη παίζει ενεργό ρόλο στα πράγματα και στη συνέχεια ως ευγενία μοναχή. Σήμερα
Ο Σύλλογος Γυναικών Διδημοτήχου φέρει το όνομα της Θεοδόρας Καντακουζινής, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο και στη διαχείριση της ενιαίας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Διδημοτήχου, σε μια καταπράσινη, πρικισμένη από τη φύση περιοχή, απλώνεται στις πλαγιές του λόφου το χωριό Πίθιο. Το Πίθιο υπήρξε μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμός στα χρόνια του Μεσοπολέμου και μετά. Σημαντικό σταθμός του Orion Express που μετέφερε στο Πίθιο βασιλείς, αρχηγούς κρατών, πατριάρχες. Κουλέλι Μπουργκάζ, το παλιό του όνομα, που μεταφράζεται στα ελληνικά «τόπος του πύργου». Η Επιτροπή Μετονομασιών όμως του 1920 του έδωσε το παλιό όνομα Πίθιον, γιατί εδώ ήταν το εμπίθιον των Βυζαντινών. Μεγαλοπρεπής πύργος στην ανατολική παρυφή του χωριού έδωσε την αφορμή να δοθεί η ονομασία του στο χωριό. Ο Βυζαντινός ιστορικός Γρηγοράς αναφέρει ότι το φρούριο του Πιθίου κτίστηκε από τον Ιωάννη Καντακουζινό ως προσωπικόν του ταμείων. Η ίδρυσή του ανάγεται στα 1291 και θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα σωζόμενα στρατιωτικά αρχιτεκτονήματα του Βυζαντίου. Και όταν ο Καντακουζινός στέφτηκε αυτοκράτορα στο Διδημότυχο, ήρθε στο Πίθιο και στο φρούριο αυτό έκαμε συστηματικές εργασίες και το μετέτρεψε σε απόρθητο προσωπικό του καταφύγιο. Η θέση του πύργου επί του Εύρου, περίπου στο μέσον της απόστασης μεταξύ των δύο κυριότερων Βυζαντινών πόλεων της Θράκης, της Αδριανούπολης και του Διδημοτήχου, είχε στρατηγική σημασία για τον έλεγχο της θρακικής πεδιάδας, όπως και της ναυσιπλοείας μεταξύ των εκβολών του ποταμού και της Αδριανούπολης. Ο πύργος, στην πραγματικότητα ισχυρό αμυντικό συγκρότημα, χρησιμοποιήθηκε από τον Καντακουζινό ως κατοικία, θησαυροφυλάκιο και βάση για την αποθήκευση εφοδίων κατά τη διάρκεια των αγώνων του ίδιου και της οικογένειάς του εναντίον του συναυτοκράτορα Ιωάννη V Παλαιολόγου. Τώρα, από το οχυρό αυτό συγκρότημα σώζονται οι δύο κεντρικοί πύργοι. Ο μεγάλος τετράγωνος τετραόροφος πύργος που χρησίμευε ως κατοικία και ο στενότερος τετραόροφος που είχε στρατιωτικό αμυντικό χαρακτήρα και είναι χτισμένος σε νεότερη εποχή. Στο μεταξύ στη Μικρά Ασία, όπου έχει παραλύσει η Βυζαντινή διοίκηση, δημιουργήθηκαν μια σειρά από τουρκομανικές ηγεμονίες πάνω στα ερείπια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στις αρχές του 14ου αιώνα ξεχωρίζει ένα ασήμαντο κρατήδιο, εκείνο των Οσμανλίδων Τούρκων, που σε λίγο έμελε να γίνει κοσμοκρατορία. Ο ισχυρός στρατός του ήταν σε θέση να υποτάσσει τους γείτονες και να πηγαίνει ως μισθοφόρος και έξω από τα όρια του κράτους. Πρέπει εδώ να σημειωθεί πως στην οργάνωση του Οσμανικού-Οθωμανικού κράτους αποφασιστικό ρόλο έπαιξαν Βυζαντινοί αξιωματούχοι οι οποίοι προσχώρησαν στους Οσμανλίδες. Αυτό που χαρακτηρίζει τον Καντακουζινό είναι ότι προκειμένου να εξασφαλίσει συμμάχους προχώρησε σε επιγαμίες με αλόθρισκους. Πράγματι, ο Καντακουζινός φρόντισε να αποκτήσει νέους συμμάχους, τους Οθωμανούς Τούρκους, με τον αρχηγό των οποίων, τον γέροντα πλέον Ορχάν, πάντρεψε τη 13χρονη κόρη του Θεοδόρα. Παντρεύεται η δούλη του Θεού Θεοδόρα, το δούλο του Θεού Ορχάν. Πίστευε έτσι πως θα έχει το γαμπρό του, στήριγμα και βοηθό του στη σύγκρουσή του με τους παλαιολόγους. Εγώ Ορχάν και εγώ Καντακουζινός. Κάνουμε συνθήκη. Φύγω! Τελικά ο Καντακουζινός παραιτήθηκε από τα πολιτικά πράγματα και πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του ως μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ, αν και ήταν πάντα ευπρόσδεκτες οι συμβουλές του, τις οποίες έδινε ως παλιός πολιτικός. Ασχολήθηκε με τη συγγραφή
και ανάμεσα στα άλλα συνέγραψε διάφορα θεολογικά και ιστορικά έργα. Η συμμαχία του Καντακουζινού με τον Ορχάν έδωσε το δικαίωμα στον Τούρκο ηγεμόνα να αποκτήσει ισχυρά ερίσματα και στη Βαλκανική. Είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση των Τούρκων στη Χερσόνησο της Καλλίπολης με οδυνηρές συνέπειες για την επιβίωση της αυτοκρατορίας. Ο Καντακουζινός κατανόησε τον κίνδυνο και προσπάθησε να πείσει τον Ορχάν να εγκαταλείψει την περιοχή εναντί ετήσιας αποζημίωσης. Αλλά ο Τούρκος Σουλτάνος αρνήθηκε και επιδόθηκε στην επέκτασή του στη Θράκη. Η εξάπλωση των Τούρκων σε όλη τη Θράκη ήταν πια ζήτημα χρόνου. Έτσι σε λίγα χρόνια έρχεται και η σειρά του Δημοτίχου που πέφτει στα χέρια τους ύστερα από μακρόχρονη πολιορκία ανάμεσα στο 1361 και 1365. Άλλες παραδόσεις λένε ότι έπεσε ύστερα από φωνική έφοδο των Τούρκων και άλλες μιλούν για παράδοση με τον όρο να μην μπουν οι κατακτητές μέσα στο κάστρο εκτός από τον Φρούραρχο και φυσικά τον Σουλτάνο που έκανε έδρα του την πόλη αυτή μέχρι την κατάληψη της Αδριανούπολης. Ο Ευλιγά Τσελεμπή που επισκέφτηκε το Διδημότυχο 300 χρόνια μετά την άλωσή του άκουσε από τους Τούρκους τις παραδόσεις για το πάρσιμό του και τις μετέφερε στο οδηπορικό του. Ο Σουλτάνος Βαγιαζίτο Κεραυνός το έτος 762 από Μωάμεθ επόρθησεν το φρούριο τούτο διαχειρός του Γαζί Φερχάτ Μπέι. Επτάκης πρώτερον είχεν πολιορκηθεί το φρούριον τούτο χωρίς να επιτευχθεί η άλωσής του. Τελευταίος έναν εκ των ηγεμόνων αυτού ο στρατηγός Φερχάτ Μπέις συνέλαβεν εις το κυνήγιον και τον ηχμαλώτησεν. Ο έτερος όμως των αδελφών ηγεμόνων μετά τον απίστον υπηκόον του εκλείστη εντός του φρουρίου και δεν εξήρχε το αυτού. Οφέρον το όνομα Δούκα Βασιλεύς παρέδωσεν εις τον Φερχάτ Μπέιν τα σκλίδας του φρουρίου επί το όρο όπως η εν αυτό γίνωσιν υποτελής φόρου υπήκοή του. Κατόπιν τούτου ο μουσουλμανικός στρατός μετευκολίας έγινε κύριος του φρουρίου. Εάν δεν μεσολάβει το γεγονός τούτο, το Φρούριον ως μία εκ των ισχυρών εκείνων ακροπόλεων, εοποίε δεν δύναντε να αλωθώσει ευκόλως δια τη λεβολοβλή των ρηγμάτων, δεν θα εκυριεύεται. Αλλά επειδή κατά την εκπόρθηση συνήφθη ειρήνη με τους εντός του Φρουρίου ευρισκομένους απίστους, τη σήμερον ακόμη ουδείς μεθανός εξαιρουμένου του φρουράρχου ευρίσκεται εντός του φρουρίου. Έτσι άρχισε η εποχή της μακρόχρονης σκλαβιάς για το Δημότυχο. Οι κατακτητές Οθωμανοί επισκεύασαν τα τείχη, ίδρυσαν ιερατική σχολή και ανοίγηραν το αρχαιότερο στη Θράκη μουσουλμανικό τζαμί. Και εξακολούθησε υπό την κυριαρχία των Τούρκων το Δημότυχο να έχει τη σπουδαιότητά του, κυρίως με την ύπαρξη της οχυρής Ακρόπολης του. Εδώ εξορίστηκε ο τελευταίος παλαιολόγος δεσπότης της Πελοποννήσου, ο Δημήτριος Παλαιολόγος, και εδώ πέθανε ως μοναχός με το όνομα Δαβίδ. Εδώ επίσης, σύμφωνα με τον Ευλιγιά Τσελεμπή, εξορίστηκαν και έμειναν πολλοί Οθωμανοί πρίγκιπες συγγενείς του Σουλτάνου. Την πτώση του Δημοτίχου ακολουθεί η Αδριανούπολη, που γίνεται πρωτεύουσα του Ευρωπαϊκού κράτους των Τούρκων και σε λίγο και η Φιλιππούπολη. Λίγα μόνο μέρη στις περιοχές του Εύρου αγωνίζονται ακόμα, η Ένος και η Σαμοθράγη. Με την κατάληψη της πρώτης το 1456 και της δεύτερης το 1462 κλείνει οριστικά η λαμπρή περίοδος της Βυζαντινής ιστορίας. Ύστερα από μακρόχρονη πολιορκία, ανάμεσα στο 1361 και 1365, το Διδημότυχο πέφτει στα χέρια των Τούρκων.
Με γρήγορους σχετικά ρυθμούς, οι Οθωμανοί εγκαθίστανται κυρίως στη λεγόμενη κάτω πόλη και το Δηδημότυχο μπαίνει σε μια περίοδο κατοχής, ιδιαίτερα δύσκολη για τον ελληνικό πληθυσμό, που διατηρεί όμως την οικονομική και πολιτιστική ευρωστία του παρελθόντος. Στα χρόνια μετά την άλωση είναι έδρα Καδί, δηλαδή Ιεροδίκη, που υπάγεται στο διαμέρισμα Αδριανούπολης και έχει δικαστικές αρμοδιότητες κατευθυνόμενες από τις εντολές του Κορανίου. Από το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, αν όχι νωρίτερα, βρίσκουμε εγκατεστημένους, σύμφωνα με τουρκικά φορολογικά έγγραφα, νομαδικούς λαούς όπως οι Τάταροι και οι Γιουρούκοι, ενώ αργότερα κατοικούν σε συνοικίες της πόλης οικογένειες Βουλγάρων, Εβραίων και Αρμενίων. Παρά τις αντίξωες συνθήκες όμως, η οικονομική ζωή ακολουθεί την ακμή της Βυζαντινής περίοδου και το ελληνικό στοιχείο κρατά το βασικό ρόλο στις εμπορικές δραστηριότητες. Ο Τούρκος περιηγητής Ευλιγιά Τσελεμπή, που περνά από το Δηδημότυχο τον 17ο αιώνα, εντυπωσιάζεται από το μεγάλο αριθμό των καταστημάτων και την αυθονία των αγαθών. Σ' όλη τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής, οι Έλληνες είναι οργανωμένοι σε συντεχνίες με ιδιαίτερους δεσμούς με την Εκκλησία και κοινό ταμείο στο οποίο κατέληγε μέρος των κερδών για το καλό του συνόλου των μελών κάθε ομάδας. Οι συντεχνίες που ακμάζουν είναι των Χρυσοχώων, των Ραφτάδων, των Γουναράδων, των Τεκτώνων, των Σιμιτζίδων, των Μπακάλιδων και των Μπογιατζίδων. Συχνά ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τον ευπρεπισμό και τη διακόσμηση των ναών. Στα 1713 φτάνει στο Δηδημότυχο μια προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, ο βασιλιάς της Σουηδίας Κάρολος ο 12ος. Είναι αυτός που νεότατος ακόμα ξεκίνησε με λίγες χιλιάδες Σουηδούς στρατιώτες μια σειρά πολέμων στη Βόρεια Ευρώπη και εναντίον της Ρωσίας του Μεγάλου Πέτρου. Μετά από μια σειρά από νικηφόρες μάχες, ο Κάρολος νικήθηκε από τους Ρώσους στη μάχη της Πολτάβας. Υποχωρώντας προς τα νότια, μπήκε στην επικράτεια των Τούρκων, των οποίων και ζήτησε την προστασία. Ο Σουλτάνος του παραχώρησε την απαραίτητη φιλοξενία σε αυτόν και στην ακολουθία του, καθώς και πλούσια οικονομική επιχορήγηση. Έτσι ο Κάρολος, ζώντας στην πόλη Μπεντέρ της Βεσσαραβίας, κυβερνά τη Σουηδία δια αλληλογραφίας και επιχειρεί να παρασύρει την Τουρκία σε πόλεμο κατά της Ρωσίας. Γίνεται όμως ενοχλητικός στην τουρκική διπλωματία και μεταφέρεται για περισσότερη ασφάλεια στο Δηδημότυχο. Εδώ έμεινε 11 μήνες χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής χώρος της διαμονής του. Οι κάτοικοι όμως του Δηδημοτύχου, από παράδοση των προγόνων τους, σου δείχνουν αυτές τις σκοτεινές σπηλιές στο βράχο του κάστρου σκαμμένες με το σμιλάρι, όπου πιστεύουν ότι φυλακίστηκε ο Κάρολος. Αυτή η σπηλιά που η παράδοση τη θέλει ως τη φυλακή του Καρόλου, για να βέβαια πολλά ερωτηματικά αν κλείστηκε εδώ για 11 μήνες ο βασιλιάς της Σουηδίας. Εδώ όμως, στην ίδια φυλακή, ο θρύλος θέλει να κλείστηκε ο αιμοδιψής πορθητής της Νάουσας και της Χαλκιδικής, Αμπούλα Μπούτ Πασάς, όταν έπεσε στη δυσμένεια του Σουλτάνου. Οδηγήθηκε στο Δηδημότυχο και για 6 μήνες κλείστηκε σε αυτό το ανήλιο μπουντρούμι, από όπου οδηγήθηκε στο Δήμιο. Ευκαιρία για αναπόληση μπροστά σε αυτή τη σκοτεινή τρύπα για τη ματαιότητα των εγκοσμίων, είτε με τη θύμιση του νεαρού Σουηδού βασιλιά, είτε με τον Τούρκο Πασά που αντίκρισε εδώ για στερνή φορά το φως της μέρας. Αυτή τη ματαιότητα των εγκοσμίων τη διαλαλεί η επιτάφια πλάκα που βρίσκεται στην είσοδο του διπλανού Μητροπολιτικού Ναού. «Στήθ, ο οδηπόρε στήθη, και ιδέ την πλάκαν ταύτην, όπου κύμε υποτάφτης, τι ταράσεσαι εις μάτιν, ως οδηπόρος πέρασα, ως σύ οδηπορήσας, τον φόρτον μένα πέδωσα, κι εγώ εδώ καθίσας. Τι φροντίζεις και ελπίζεις, κι ως αθάνατος πασχίζεις, όσα κάμεις και αποκτήσεις, δώ στον κόσμον θα τα αφήσεις». 1847 Αυγούστου 15.
Η Εκκλησία η Μητροπολιτική του Αγίου Αθανασίου έχει χτιστεί στη θέση του καθολικού βυζαντινού μοναστηριακού συγκροτήματος. Έχει περίτεχνα σχαλισμένο το τέμπλο και οι εικόνες του είναι αφιερώματα παλιών συντεχνιών του Δημοτήχου. Στα θυρόφυλλα της ωραίας πύλης διαβάζουμε σκαλισμένο το όνομα του δημιουργού του θαυμάσου ξυλόλιπτου τέμπλου, Σταμάτης Νικολάου Μαδητινός, Μάρτιος 1835. Οι εικόνες, έργα των καλύτερων αγιογράφων της περιοχής, αποτελούν στην πλειοψηφία τους αφιερώματα των συντεχνιών, των εισναφίων ή ρουφετίων της πόλης. Να τη γράφει στη βάση της η εικόνα των Αγίων Βασιλείου και Χαραλάμπους. Ανιστορήθη η παρούσα εικόν, συνδρομή και δαπάνη του ευλογημένου εισναφίου των πραγματευτών. Εντυπωσιακά δείγματα δραστηριότητας και οργάνωσης των υποδούλων Ελλήνων. Στη βόρεια πλευρά του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αθανασίου και σφηνωμένο ανάμεσα σε αυτόν και στο λαξευμένο ασβεστολιθικό βράχο βρίσκεται σε ερυπιώδη κατάσταση ένα κτίσμα του οποίου η παλαιότητα είχε ήδη αναγνωριστεί από τους προπολεμικούς ερευνητές. Το κτίσμα αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει από βυζαντινό μοναστήρι που ίσως και να αποτελεί και το κυριότερο εκκλησιαστικό καθίδρυμα του Βυζαντινού Δημοτήχου. Το κτίριο που είναι ένα ταφικό παρεκκλήσι δείχνει να έχει δύο κατασκευαστικές φάσεις στις πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα. Η κατασκευή γίνεται με εναλλαγή πλίνθων με λαξευμένους λίθους. Σε όλες τις κόνχες, αλλά και στη μικρή αυλή που βλέπουμε εδώ, αποκαλύφθηκαν λαξευμένοι τάφοι μέσα στο βράχο, που ο καθένας τους περιείχε περισσότερες από μία ταφές. Οι περισσότερες τους χρονολογούνται στα βυζαντινά χρόνια. Πάνω στους τοίχους βρέθηκαν αποσπασματικά διατηρημένες στιχογραφίες, όπως αυτή εδώ, που απεικονίζει στρατιωτικό Άγιο. Σε κάποια άλλη σώθηκε το κάτω τμήμα δύο πορτρέτων αυτοκρατόρων με φτερά. Πρόκειται για μοναδική παράσταση στην όλη ως τώρα γνωστή ορθόδοξη εικονογραφία που συναντάται παράλληλα μόνο σε νομίσματα του 13ου αιώνα. Η απεικόνιση αυτή δεν μπορεί να εκφράζει τίποτα άλλο από την επιθυμία των αυτοκρατόρων στο γέρμα της ζωής του Βυζαντίου να υποστηλώσουν με τεχνητούς τρόπους την ανύπαρκτη εξουσία και το γόητρό τους στα μάτια των υπηκόων τους. Πιο πάνω από τη Μητρόπολη και μέσα από στενά δρομάκια φτάνει στην εκκλησία του Σωτήρα Χριστού. Οι κώδικες της Ιεράς Μητροπόλεως Δημοτήχου μας παραδίδουν ότι ο ναός κτίστηκε στη θέση ενός ερυπωμένου παλιού παρεκκλησιού. Μέσα στην εκκλησία βρίσκονται δύο εικόνες, κοιμήλια μοναδικής σημασίας για τους κατοίκους της πόλης και για όλη την περιοχή. Πρόκειται για τη δεσποτική εικόνα του Σωτήρα Χριστού στο τέμπλο δεξιά από την ωραία πύλη. Είναι ένα έργο ρωσικής προέλευσης από το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα και τη σχολή της Μόσχας. Η εικόνα θεωρείται θαυματουργή. Η δεύτερη εικόνα είναι ένα έργο υψηλότατης τέχνης και είναι αμφιπρόσωπη. Στη μία της όψη απεικονίζεται η βρεφοκρατούσα Θεοτόκος στον τύπο της οδηγήτριας. Είναι η Παναγία η Δημοτιχήτισσα. Στην άλλη όψη αναπτύσσεται η Σταύρωση. Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αποδίδονται με συγκρατημένη έκφραση και βαθιά εσωτερική θλίψη που προσυδειάζει στον ιδεαλισμό και κλασικισμό των παλαιολόγων και παραπέμπει σε εργαστήριο της Κωνσταντινούπολης. Βλέπουμε ακόμα τα μεγάλα εικονίσματα των Αγίων, αφιερώματα των συντεχνιών του Δημοτήχου. Ένα στενός δρόμος μας οδηγεί σε ένα μικρό ναίδριο, προσκυνητάρι θα έλεγε κανείς. Είναι ένα πέτρινο μικρό οικοδόμημα που περιέχει μέσα λίγες εικόνες. Άχαρο στην εμφάνιση, θα ήταν και άσημο σε σπουδαιότητα αυτό το μικρό παρεκκλήσι αν δεν είχε την ιστορία του. Θυμίζει περισσότερο αρχαιοελληνικό βωμό παρά χριστιανικό προσκύνημα. Η ιδιαιτερότητα αυτού του ξοκλησιού τονίζεται περισσότερο από το ότι στη μια πλευρά του, πάνω στις γκρίζες πέτρες, είναι σκαλισμένοι τέσσερις κύκλοι με χαραγμένους σταυρούς και με γράμματα στις άκρες τους.
Για πολλά χρόνια οι ερευνητές που διάβαζαν αυτά τα γράμματα πίστευαν πως ήταν το μονόγραμμα του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Παλαιολόγου. Νεότερες έρευνες έδειξαν όμως πως η επιγραφή λέει Ανδρόνικος Ραούλ Ασάνης Παλαιολόγος. Ήταν εγγονός του ομώνυμου του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Παλαιολόγου και γιος του Μανουήλ Ραούλ Ασάνη, διοικητή του Δηδημοτήχου στα 1342. Ένα άλλο μονοπάτι ανηφορίζει προς την κορυφή της Ακρόπολης. Η θέα από εκεί ψηλά εξακολουθεί να είναι εξαίρετη. Γιατί πραγματικά το κάστρο του Δηδημοτήχου είναι μια φυσική βίγλα από που μπορεί κανείς να επισκοπήσει την περιοχή σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Γυμνό πια το μέρος εκεί όπου ήταν τα βασιλικά παλάτια και μετά τα σεράγια των Σουλτάνων που τα θαύμασε ο Ευλιγιά Τζελεμπή. Εν σουλτανικών επιβλέπων την οικουμένην, ανάκτορον ου η στέγη εστεγασμένη με καθαρών μόλυβδων. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ακριβή μορφή και έκταση των Βυζαντινών ανακτόρων, αφού εκτός από ορατές κατασκευές δεν υπάρχουν ούτε περιγραφές τους. Επίσης, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό ο πορθητής του Δηδημοτήχου Μουράτ χρησιμοποίησε τις υπάρχουσες κατασκευές, τις οποίες τα επισκέβασε ή έκτισε εξ αρχής τα καταλήμματα της σουλτανικής οικογένειας. Σήμερα αυτό που συναντά κανείς πάνω στην κορυφή του λόφου είναι μια σειρά από ίχνη οπών επιχωσμένων υπογείων. Αυτή είναι μια πληνθόκτιστη καμαροσκεπή είσοδος που φημολογείται πως είναι η αρχή για τις 40 κάμαρες τη σύραγγα που απαρτίζεται από 40 συνεχόμενους θαλάμους και βγάζει έξω από το κάστρο. Στο κάστρο δεν έγινε ποτέ ως τώρα εμπεριστατωμένη ανασκαφική έρευνα. Σίγουρα η αρχαιολογική σκαπάνη έχει πολλά να αποκαλύψει, ίσως τόσα όσα δεν φανταζόμαστε. Ανακτορικά ενδιαιτήματα, συγκροτήματα κατοικιών, αποθήκες, κυστέρνες, οικιακά σκεύη, είδη καθημερινής χρήσης. Κοιτάξτε εδώ. Εμφιαλωμένα αγγεία σε διάφορα χρώματα. Τούτο εδώ έχει εγχάρακτη διακόσμηση. Όλα συνθέτουν το πάζο και μαρτυρούν τη λαμπρή ύπαρξη αυτής της καστροπολιτείας που κάποτε έσφιζε από ζωή. Κοντά στα παλάτια βρίσκεται ο ερυπωμένος πια βυζαντινός ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παρόλη την ταπεινότητά του, το κτίσμα εμφορείται από μια κομψή εκλεκτικιστική διάθεση και αντανακλά άμεσα τη λαμπρότητα του πολιτισμού της βασιλεύουσας των χρόνων των Παλαιολόγων. Το ναίδριο αποτελούσε πιθανόν ταφικό παρεκκλήσι κάποιας οικογένειας ευγενών, πράγμα που πιστοποιείται από το μεγάλο αριθμό τάφων που βρέθηκαν τριγύρω. Σε έναν από τους τάφους, όταν σηκώθηκε η λίθινη ταφόπλακα, αποκαλύφθηκε ότι είχε εγχάρακτη απειλητική επιγραφή κάποιου μοναχού Διονυσίου κατά το έτος 1173. Είναι χτισμένο το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα με λίθους και πλίνθους σε διακοσμητική διάταξη. Κοιτάξτε εδώ, χάρη στα πύληνα χωνιά που έβαλε με τέχνη ο παλιός μάστορας στους τοίχους, ο ναός έχει πολύ καλή ηχητική. Τα τείχη του Δηδημοτήχου έχουν μήκος 1800 μέτρα και ενισχύονται ανά 50 με 100 μέτρα από πύργους ποικίλων σχημάτων, τετράγωνους, κυκλικούς, πολυγωνικούς που εντυπωσιάζουν με την ποιότητα της κατασκευής τους. Σήμερα καταμετρώνται 22, ενώ αρχικά υπήρχαν και άλλοι δύο. Οι πύργοι αυτοί ανήκουν σε διάφορες κατασκευαστικές φάσεις και φέρουν μονογράμματα κατασκευαστών ή κεραμοπλαστικά κοσμήματα. Στα 1303 βρίσκεται στην περιοχή ο πρωτομάστορας Μιχαήλ Γλαβάς Ταρχινιώτης, ισχυρή φυσιογνωμία της εποχής. Με την παρουσία του Ταρχινιώτη στην πόλη σχετίζεται η επισκευή των τυχών εν ώψη των εχθρικών επιδρομών αυτή την περίοδο.
φρόντισε να επισκευάσει και τον κυλινδρικό αυτό πύργο, ο οποίος είναι γνωστός ως πύργος της Βασιλοπούλας. Από την παράδοση μαθαίνουμε πως φέρει το όνομα αυτό, διότι όταν ο βασιλιάς του κάστρου βρισκόταν έξω, άφησε την κόρη του να το διαφεντεύει. Ξαφνικά εμφανίστηκαν οι Τούρκοι, την ξεγέλασαν και με δόλιο τρόπο μπήκαν μέσα στο κάστρο. Η Βασιλοπούλα, τότε απελπισμένη, έπεσε από το κάστρο. Κάτω από τους βράχους της Ακρόπολης, στη δυτική πλευρά, βρίσκεται αυτός ο κυκλικός πύργος σε κάτωψη με μία ευθεία πλευρά. Βρίσκεται έξω από το λόφο και δίπλα σε παρακλάδι του ρου του Ερυθροπόταμου. Ο πύργος αυτός φέρει το όνομα Πεντάζωνων. Αυτό γιατί η δομή του χαρακτηρίζεται από 5 ζώνες τούβλων που τα έβαλε ο τεχνίτης ανάμεσα στις πέτρες για να οριζοντιώσει καλύτερα το κτίσιμό του. Ο πύργος αυτός, στη ρίζα του φρουρίου από τη μια του πλευρά και στην όχθη του Ερυθροπόταμου από την άλλη, χρησιμεύε για να παίρνει νερό η φρουρά από το ποτάμι σε περίπτωση πολιορκίας. Το εσωτερικό του είναι κούφιο και διαμορφώνεται έτσι μια μεγάλη δεξαμενή νερού. Οι κεντρικές εξωτερικές πύλες των τυχών ήταν τρεις. Η πύλη της γέφυρας, η πύλη της αγοράς και η πύλη των ανακτόρων. Στην πύλη της γέφυρας ο εχθρός ήταν αναγκασμένος να περάσει διαδοχικά δύο εισόδους. Η εσωτερική πύλη αποτελεί στη σημερινή της μορφή διαμόρφωση των χρόνων των παλαιολόγων, ενώ την περιβάλλουν δύο παλαιοχριστιανικοί πενταγωνικοί πύργοι. Στην πλευρά αυτή το τείχος γίνεται διπλό και πανύψηλο, κάνοντας το κάστρο ένα από τα ισχυρότερα φρούρια της περιοχής. Θαύμα της οχυρωματικής τέχνης είναι αυτές οι διπλές πόρτες, οι καλέπορτες όπως τις λένε οι ντόπιοι. Γενικά οι πύλες εντυπωσιάζουν για την καλή τους διατήρηση, διακοσμούνται με τα ίδια διακοσμητικά μοτίβα και καλύπτονται συνήθως με αψιδωτή ή θολωτή στέγη. Η παράδοση θέλει τις κεντρικές πύλες να κλείνουν τη νύχτα με κήρυκα, ο οποίος προερχόταν από γειτονικό χωριό και καλούσε τον κόσμο να μπει στο κάστρο πριν κλείσει η πύλη. Εδώ πάνω από τις θολωτές πόρτες χάσκουν οι τρύπες από όπου χύνονταν ζεματιστό νερό ή καυτό λάδι. Δυτικά και βόρεια του κάστρου απλώνεται το σύγχρονο διδυμότυχο. Οι καινούργιες του συνοικίες, εδώ κοντά και οι παλιοί μαχαλάδες γύρω από το παλιό κάστρο. Σύγχρονες πολυκατοικίες άρχισαν να υψώνονται ανάμεσα στα παλιά σπίτια και πλάι στον κεντρικό δρόμο. Απέναντί τους στο Δημαρχείο, με την παραδοσιακή του εμφάνιση και το μοντέρνο εξοπλισμό. Δίπλα στο σύγχρονο Δημαρχείο βρίσκεται ένα ακόμα κατάλοιπο του παρελθόντος της πόλης. Τέσσερις κολόνες από πελεκητές πέτρες που σχηματίζουν τις γωνίες ενός τετραγώνου και που όπως υψώνονται ενώνονται μεταξύ τους με τοξωτές αψίδες. Ο κόσμος το ονομάζει πυροστιά εξαιτίας του σχήματος και της οπτικής εντύπωσης που προξενεί. Το κτίσμα είναι ένα τυπικό ταφικό μνημείο, ένα μαυσολείο που αποδίδεται στον Ουρούτς Πασά, φημισμένο στρατηγό και πάτρονα οικοδομικών έργων. Μετά τις Οθωμανικές κατακτήσεις έμεινε στο Διδυμότυχο, όπου είχε και διαχειριζόταν μεγάλη έγκυα περιουσία. Το Διδυμότυχο είναι το κυριότερο παραγωγικό κέντρο της επαρχίας, με εμπορική κίνηση και βιοτεχνίες επεξεργασίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Η περιφέρεια του Δήμου είναι έφορη και αρδεύεται αρκετά. Καλλιεργούνται σιτηρά, λαχανικά, κυπευτικά και οπωροφόρα δέντρα. Έχει επίσης αξιόλογη, κυρίως οικόσιτη κτηνοτροφία. Ανεπτυγμένη είναι και η σιροτροφία, που βρίσκεται όμως τελευταία σε υποχώρηση λόγω της μεγάλης διάδοσης και χαμηλής τιμής του τεχνητού μεταξιού και άλλων συνθετικών ινών.
Η πλατεία αυτή είναι το κέντρο της εμπορικής και κοινωνικής ζωής του Δημοτήχου. Εδώ γύρω είναι τα περισσότερα καταστήματα και προπαντός τα γεμενετζίδικα που κατασκευάζουν τα γεμενιά, παπούτσια με μαλακό δέρμα. Στη μια πλευρά της πλατείας υψώνεται το αρχαιότερο τζαμί της Ευρώπης, το τέμενος του Σουλτάνου Βαγιαζή του Κεραυνού με τον πανύψηλο μιναρέτου. Καταλαμβάνει έκταση ενός στρέμματος ακριβώς και καλύπτεται από πυραμιδοειδή μολυδοσκέπαστη στέγη. Η παράδοση λέει πως ο Σουλτάνος βιάστηκε να το αποτελειώσει για να προλάβει να προσευχηθεί πριν ξεκινήσει για κάποια εκστρατεία από τις πολλές που πραγματοποίησε. Τελικά το τέμενος αποπερατώθηκε από τον Σουλτάνο Μωάμεθ τον Πρώτο στα 1420. Οικοδομήθηκε με αντισεισμικές για την εποχή του προδιαγραφές και στα θεμέλια του υπάρχουν διάκαινα που μοιάζουν με υπόγειους υπονόμους. Είναι κτισμένο με πελεκητή πέτρα και έχει μνημειακές πύλες. Κοιτάξτε την επιγραφή με αραβική γραφή που είναι εντυχισμένη σε αυτή την καμάρα. Ο ευκτήριος ούτως οίκος ανεκτίσθη τη βοηθεία του πάντα τα όντα εκ της ανυπαρξίας παραγαγόντος υψίστου και δεδοξασμένου Θεού. Εάν δε ερωτηθεί τις ο ανακτήσας το καθίδρυμα τούτο, είναι ο Θελξίνους εκείνος και ταχύς μέγα σουλτάνος Βαγιαζή το Κεραυνός, υιός της αυτού μεγαλειότητος του Σουλτάνου Μεχμέτ Μουράτ του Πορθητούδη Δημοτήχου. Ανιδρύθη τη 29η του μηνός Μουχαρέμ Ουλ Μουχαρέμ του αραβικού έτους 799. Μουσείο είναι και όλο το παλιώδη Δημότυχο, μουσείο και ιστορία, τριγύρω τα παλιά σπίτια, χρώματα στους τοίχους σε αποχρώσεις της όχρας και του λαδοπράσινου, παλιά κουρασμένα παντζούρια και κεντυμένα κουρτινάκια στα παράθυρα, αριστουργηματικές σιτεριές στα μπαλκόνια και ρόπτρα στις πράσινες πόρτες. Εδώ είναι οι γειτονιές κάτω από το κάστρο, η συνοικία της Παναγίας της εκκλησίας με το σχαλιστό τέμπλο και τις εικόνες των συντεχνιών, εδώ που κατοικούσαν τα παλιά τα σόγια, τα τζάκια που κρατούν από τον καιρό του Βυζαντίου. Πολυεθνικό και πολύγλωσσο ήταν από παλιά το Δημότυχο. Εκτός από τους Έλληνες και τους Τούρκους κατακτητές, ζούσε εδώ πολυπρόσωπη και δραστήρια εβραϊκή παροικία με μεγάλη συμμετοχή στο εμπόριο, με συναγωγή και δικό της σχολείο. Από τους Βυζαντινούς ακόμα χρόνους έντονη ήταν και η παρουσία της αρμενικής κοινότητας και είναι και η μελαμψή των Αθηγάνων φυλή που ένα μέρος της κατοικεί σήμερα σε ξεχωριστή συνοικία, ενώ ελάχιστοι από αυτούς βρήκαν κατοικία στις σπηλιές του κάστρου. Έχει πια βραδιάσει. Οι καμπάνες έχουν σημάνιες πυρηνό. Οι σκιές του κάστρου απλώνονται στην πόλη. Λες και είναι η ίσκη των παλιών καστροφυλάκων. Και όλα αυτά γίνονται μνήμη. Μνήμη της ελληνικής διάρκειας. Το Δημότυχο, καράβι ορθόπρορο, κουβαλώντας το βαρύ φορτίο της ιστορίας του, ταξιδεύει μέσα στον χρόνο.